Κύριε Υπουργέ, μετά από 13 μήνες αναμονής και προκειμένου να αποζημιωθούν από τον παγετό, τον περσινό παγετό, οι αγρότες ροδοκινοπαραγωγή του νομού Λάρισας, πηγαίνοντας να αποζημιωθούν, διαπίστωσαν τι, ότι οι αποζημιώσεις τους έχουν περικοπεί έως και 55%. Πρόβλημα. Πώς προέκυψε? Από ξεκάθαρο λάθος, όπως δηλώνει η υπηρεσία δηλαδή. Λάθος του πληροφοριακού συστήματος του ΟΣΔΕ. Κατ' επέκταση εργά. Και συγκεκριμένα, όσοι παραγωγοί είχαν δηλώσει στη δήλωση του ΟΣΔΕ ως υπερπρόημες ποικιλίες ροδάκινα, υπερπρόημες ποικιλίες, αλλά τις είχαν δηλώσει όχι με τον τίτλο υπερπρόημες, αλλά με το όνομά τους, δηλαδή, αν ενδεικτικά αναφέρω, τα βλέπετε και στην ερώτηση. Έτσι λοιπόν, όσοι δηλώσανε με βάση το όνομα της υπερπρόημης ποικιλίας και όχι, όπως είπα, ως υπερπρόημες ποικιλίες, πληρώθηκαν με 32 λεπτά το κιλό, αποζημιώθηκαν, αν θέλετε, στα ροδάκινα και κατά 43 λεπτά στα νεκταρίνια. Αντί για 68 λεπτά το κιλό που προβλέπεται από τον ΕΛΓΑ για τις υπερπρόημες ποικιλίες. Εμείς θεωρούμε λοιπόν, και γι' αυτό έγινε η ερώτηση, ότι η διοίκηση του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αντίστοιχα Αγροτικής Ανάπτυξης άμεσα θα πρέπει να διορθώσουν το λάθος και φυσικά δίκαια να αποζημιώσουν τους αγρότες για τις ζημιές του 2020 από τους παγετούς, δηλαδή τους ροδοκινοπαραγωγούς του νομού Λάρισας. Έτσι λοιπόν και η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω με αυτό στην πρωτολογία μου, ζητούμε την αποκατάσταση του λάθους, κύριε Υπουργέ, που έγινε προκειμένου δίκαια άμεσα να αποζημιωθούν οι αγρότες για τις ζημιές που υπέστησαν από τον παγετό πέρυσι. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπρόεδρο για την οικονομία του χρόνου. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δική σας απάντηση. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, νομίζω ότι έχετε πιστεί για τις καλές προθέσεις τις δικές μου και την ειλικρινή διάθεση πάντοτε, αλλά κυρίως εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σας το είπα και πριν, απαντώντας στις άλλες ερωτήσεις, ότι η πηξίδα μας είναι η ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών. Ζήτησα για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θέσατε την ερώτηση και έλαβα την ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ, από τις υπηρεσίες του και τον πρόεδρό του, για να μπορέσω να σας απαντήσω στο συγκεκριμένο. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, γιατί φοβάμαι ότι έχουμε ένα μπέρδεμα εδώ, κάθε παραγωγός υποβάλλει την ενιαία δήλωση καλλιέργειας μαζί με την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως λέγαμε πριν, και με τον ίδιο χρόνο στην προθεσμία της υποβολής. Ο παραγωγός έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποχρεωτικά μόνο μία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενιαία δήλωση καλλιέργεια αιτησίως, η οποία αποτυπώνει το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης, ενώ η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και για την τιμή της αποζημίωσης που τυχόν θα χρειαστεί να λάβει αν προκύψει θέμα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που προέκυψε στη Λάρισα. Ο παραγωγός μετά τη δήλωση του ΟΣΔΕ είναι υποχρεωμένος να ελέγξει σε ποια κατηγορία είναι δηλωμένες οι καλλιέργειές του, δηλαδή περιγραφή, τιμή και εισφορά προς τον ΕΛΓΑ, ώστε σε περίπτωση λάθους του συστήματος να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις. Δηλαδή, με βάση την δήλωση που κάνει και την καταβολή προς τον ΕΛΓΑ, θα έχει και την αντίστοιχη αντιμετώπιση σε περίπτωση που υπάρξει αυτή η καταστροφή που προέκυψε. Ανάλογα λοιπόν με την ποικιλία που δηλώνει κάθε παραγωγός, αντιστοιχεί και η αντίστοιχη, η ανάλογη ασφαλιστική εισφορά πριν πάμε στην αποζημίωση. Όσον αφορά λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από τα ενημερωτικά τα που έχω δει, είναι ότι ο κωδικός, ο συγκεκριμένος, και συνεπώς η δυνατότητα για τους παραγωγούς να δηλώσουν τις ποικιλίες τις οποίες αναφέρεστε ως υπερπρόημες, καταβάλλοντας όμως ταυτόχρονα αντίστοιχα την πιο ακριβή κατά 50% ασφαλιστική εισφορά. Οι παραγωγοί δηλαδή που επέλεξαν και δήλωσαν την ειδική φθηνή ασφαλιστική εισφορά δεν έλαβαν την υψηλή αποζημίωση των 0,68 ευρώ ανά κιλό στην οποία αναφέρεστε. Την οποία όμως έλαβαν στη Λάρισα πάλι
όσοι είχαν φροντίσει να δηλώσουν τις καλλιέργειες στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, πληρώνοντας βέβαια στην πρώτη φάση και περισσότερα χρήματα από τους προηγούμενους. Όσοι ασφαλίστηκαν με το χαμηλό κόστος έλαβαν τις αποζημιώσεις που τις αντιστοιχούν με βάση τον κανονισμό, δηλαδή αυτά τα οποία πράγματι αναφέρεται, 0,32 ευρώ ανά κιλό στα ροδάκινα και 0,43 στα νεκταρίνια. Όσοι από την άλλη μεριά κατέβαλαν τα υψηλά ασφάλιστρα, κατά δίκαιο τρόπο νομίζω, έλαβαν την αποζημίωση των 0,68 ανά κιλό για την αποπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους. Όπως καταλαβαίνετε, αν έτσι είναι τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν διορθώσεις, διότι έχει κλείσει αυτή η διαδικασία, το οποίο δεν αφορά κιόλας στον ΕΛΓΑ, αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάθεση, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω πώς μπορούμε, εάν αυτό είναι το πρόβλημα που έχω αντιληφθεί, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να κάνουμε από την αρχή τη διαδικασία δήλωσης. Βεβαίως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προσέξουμε και να ενημερωθούν σωστά οι αγρότες για την επόμενη φάση και για αυτό το οποίο θα δηλώσουν φέτος. Αλλά για αυτό το λάθος το οποίο έγινε, το οποίο εξ όσων στοιχείων έχω εγώ στη διάθεσή μου, δεν αφορά ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε στον ΕΛΓΑ. Αυτή τη στιγμή, παρότι προσπάθησα να σκεφτώ και συζήτησα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν μπορώ να βρω λύση στο πρόβλημα το οποίο περιγράφεται. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο μαζί ή με κάποιους εκπροσώπους των παραγωγών για τους οποίους αναφέρεστε, να το δούμε. Αν είναι όμως έτσι όπως τα περιγράφω, δεν βλέπω δυστυχώς λύση για φέτος. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία αυτό που εσείς τουλάχιστον με την πρωτολογία σας αναφερθήκατε κύριε Υπουργέ, είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Εννοώ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ό,τι πληρώσανε πήρανε ως αποζημίωση. Αυτό λέτε. Ανάλογα το ύψος της ασφαλιστικής καταβολής εκ μέρους των αγροτών. Αυτό έγινε. Όσοι είπατε πληρώσανε περισσότερα ποσά, μεγάλα ποσά, ενώ με βάση το ασφάλιστρο και τη δήλωση που κάνανε, πήρανε ένα X ποσό αποζημίωσης. Όσοι είχαν πληρώσει χαμηλότερα ασφάλιστρα με βάση το προϊόν, όπως λένε και τα λοιπά, πήρανε λιγότερα. Στην ουσία όμως, στη δεύτερη περίπτωση, για τους αγρότες για τους οποίους γίνεται λόγος, λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν τεράστια απώλεια εισοδήματος, η οποία δεν πρόκειται να αναπληρωθεί. Άρα λοιπόν, αφενός μην είναι ένα ζήτημα που πρέπει να βρεθεί η λύση, και στο κάτω-κάτω τα πληροφοριακά συστήματα, γιατί να υπάρχει αυτή η, να το πω έτσι, η αναντιστοιχεία. Όταν πάει ο αγρότης να δηλώσει, ξέρει πολύ καλά και την ποικιλία που έχει βάλει εν προκειμένου στα ροδάκινα και αν είναι υπερπρόημιο ή όχι. Φταίει ο αγρότης, δεν λέω ότι το είπατε, έτσι ερώτημα βάζω ή ας το σκεφτεί ο καθένας. Φταίει ο αγρότης λοιπόν που όταν πάει και λέει ότι έβαλα την τάδε ποικιλία, μια από αυτές που αναφέρομαι και στην ερώτησή του. Λοιπόν, ροδακίνων, ενώ ξέρει ότι είναι στην υπερπρόημη, το σύστημα δεν την αναγνωρίζει ως υπερπρόημη, γιατί έχει στο πρόγραμμά του τον τίτλο υπερπρόημες και μόνο, χωρίς να αναγνωρίζει ότι υπερπρόημες είναι 5, 6, 7 ενδεχομένως ποικιλίες ροδακίνων. Άρα λοιπόν είναι το ασφάλιστρο ή είναι αυτή η αστοχία του συστήματος που τους πέταξε απ' έξω στη λογική φύση και με αποτέλεσμα βέβαια να μην αποζημωθούν όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας, όπως αναφέρουμε και στην ερώτηση. Και να σας πω και το άλλο. Γιατί να μην δοθεί μια επιπλέον σε αυτούς τους αγρότες, σε αυτή την ομάδα αγροτών που επλήγησαν από πέρυσι και πήραν αυτή τη μειωμένη αποζημίωση, μια επιπλέον κρατική στήριξη προκειμένου να ανταποκριθούν. Γιατί κοιτάξτε το θέμα των καταστροφών. Επειδή συζητήθηκε προηγουμένως από τους συναδέλφους εδώ με βάση τους παγετούς, το θέμα λοιπόν των καταστροφών στην παραγωγή, αντίστοιχα του ΕΛΓΑ, των αποζημιώσεων, είναι ζητήματα διεκδίκηση και πάλι των αγροτών και των κτηνοτρόφων αντίστοιχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καθώς είτε χαλάζει, είτε ξηρασία, είτε παγετή, είτε βροχοπτώσεις, είτε αντίστοιχα φυτικές και ζωικές αρρώστιες, συνοδεύουν μόνιμα
τους παραγωγούς. Και όλες οι κυβερνήσεις δίνουν υποσχέσεις χωρίς όμως να κάνουν τίποτα. Αφήνοντας τον αγροτικό κόσμο τελείως αβοήθητο και στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Και όταν έρχονται οι καταστροφές, σπέβδουν να τις αποδώσουν στα καιρικά φαινόμενα για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και να κρύψουν τις ευθύνες τους, δημιουργώντας αντίστοιχα ασφυκτικές συνθήκες στην κατεύθυνση της επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, οι οποίοι οδηγούνται σταδιακά και με τα άλλα μέτρα φυσικά που παίρνονται στο σταδιακό ξεκλήρισμα από τη γη τους. Και ρωτάμε συγκεκριμένα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ είναι ή δεν είναι δίκαιο αίτημα? Εμείς λέμε ότι είναι. Το ζητάνε οι αγρότες χρόνια, ώστε να ασφαλίσει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%. Άμεσα, δίκαια και φυσικά από όλους τους κινδύνους, φυσικούς, νόσους και πάει λέγοντας. Δείτε τώρα, αναφερθήκατε, παίρνω λίγο από την απάντησή σας που δώσατε προηγουμένως στους δυο συναδέλφους. Μπορεί να έδωσε η κυβέρνηση έναντι, δεν θυμάμαι ποιας χρονιάς, γιατί με νομοθετική ρύθμιση έγινε αυτό, το ποσό που έπρεπε να καταβάλει, αναγνωρίζοντας ως κυβέρνηση ότι έπρεπε το κράτος, οι κυβερνήσεις διαχρονικά να καταβάλουν αυτά τα λίγα έστω, εμείς λέμε. Αλλά έπρεπε να τα καταβάλει αυτά τα 35, 40, 50 εκατομμύρια που έδωσε με αφορμή τον Ιαννό. Όμως δείτε, 11 χρόνια τώρα, κυβερνήσεις αποφασίσαν και υλοποιούσαν διαδοχικά όλες όσες πέρασαν μέχρι τώρα, από το 2011, το ότι δεν έχει μπει ούτε ένα σέντς στην κυριολεξία στον ΕΛΓΑ από την κρατική επιχορήγηση, ο οποίος ΕΛΓΑ στηρίζεται μόνο στις αγροτικές, στην εισφορά των αγροτών από την καταβολή των ασφαλίστρων. Άρα λοιπόν το κράτος χρωστάει. Το ρεαλιστικό λοιπόν ποιο είναι? Να μένουν οι αγρότες, αυτό που λέμε ούτως ή άλλως έχουν ξεσκέπαστο μαγαζί, να μένουν λοιπόν οι αγρότες μια ζωή, και ειδικά οι μικρομεσαίοι, οι μικροί βιοπαλαιστές, λοιπόν, να μένουν ξεκρέμαστοι? Και φυσικά, δείτε τώρα, υπάρχουν αφορμή των παγιδών σε όλη τη χώρα που σημειώθηκαν τεράστιες καταστροφές σε πάρα πολλές καλλιέργειες. Έχω καταθέσει βέβαια ερώτηση, θα έρθει κάποια στιγμή, θα τη συζητήσουμε. Δείτε τώρα, στην περιοχή Τυρνάβου Δαμασίου, όπου επλήγησαν από το σεισμό τα χωριά αυτά, με τεράστιες καταστροφές στα σπίτια, δεν έχουν σπίτια αυτή τη στιγμή, και από την άλλη μεριά ο παγετός κατέστρεψε τις καλλιέργειες ολοκληρωτικά. Ο ΕΛΓΑ το λέει, 100% τα μπέλια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα επιβιώσουν? Άρα λοιπόν, να ΕΛΓΑ, να η κρατική χρηματοδότηση πώς πρέπει να δίνεται. Είναι ή δεν είναι δίκαιο το αίτημα για δημόσιο φορέα ο ΕΛΓΑ να είναι δημόσιος φορέας με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και όχι να στηρίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, και παράλληλα ο ΕΛΓΑ δεν πρέπει να στελεχωθεί με προσωπικό προκειμένου έγκαιρα, γρήγορα να επιταχύνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι εκτιμήσεις και αποζημιώσεις αντίστοιχα των αγροτών? Είναι ή όχι δίκαιο το αίτημα για υλοποίηση των απαραίτητων έργων σε υποδομές για την ασφάλεια της παραγωγής από τους φυσικούς κινδύνους, αντίστοιχα έργα αντιπλημμυρικά και πάει λέγοντας? Αλήθεια είναι στρεβλή, γιατί έτσι υπόθηκε, ότι είναι στρεβλή η αντίληψη των κατώτερων εγγυημένων τιμών που διεκδικούν στα προϊόντα τους, που διεκδικούν οι αγρότες, ούτως ώστε να μπορέσουν να μείνουν προοπτικά στη γη τους και στα σπίτια τους, να μπορούν να παράγουν και να ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους? Δεν είναι παράλογο? Όμως δείτε, το είπατε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεαλισμός. Αυτή είναι η πολιτική και αυτή είναι η στρατηγική όλων των κυβερνήσεων. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Αυτή την πολιτική ακολουθείτε. Δεν δίνω γιατί θα μου βάλει πρόστιμο. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να βγάλω συμπεράσματα που τα έχουν βγάλει, αλλά ακόμα πιο έντονα. Ότι οι αγρότες μας, ότι πρέπει να βγάλω συμπεράσματα. Ποιος ευθύνεται, ποιες πολιτικές, ποιων κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα. Και φυσικά μονόδρομος είναι ο αγώνας τους, γιατί μέσα από τον αγώνα κατακτήσανε έστω και τα τελευταία χρόνια αυτά που κερδίσανε και κατακτήσανε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.